δεν μπορεί μια χελώνα ελεύθερη να κυκλοφορεί. Από εκεί. Από εδώ. Ναι. Σούζα. Από πίσω μου, έλα. Συμπορεύεται ο Δημήτρης Καραμπόλα και μου μπαρμπαλίζει τα αυτιά. Βλέπει δηλαδή, βλέπει τον κόσμο. Έχουμε ανεβεί στα βουνά από ό,τι βλέπετε. Περπατάμε στα βουνά. Και όταν βλέπει ανθρώπους μασκοφορεμένους, μιλάνε χωρίς κανέναν να είναι δίπλα τους, εντάξει, και να φοράνε τη μάσκα στον καθαρό αέρα, λέει δεν υπάρχει γιατρία στον Έλληνα. Ήταν να μην βάλεις τέλος πάντων το έμπλαστο μπροστά. Αν το βάλεις το έμπλαστο μπροστά, τι να σας πω. Σε διάστημα ενός χρόνου, εγώ πιστεύω, θα γίνει και μόδα. Θα το διακοσμούμε, θα κρεμάμε εδώ σκουλαρικάκια. Τρελά πράγματα. Λαμπάκια, ναι. Ειδικά τώρα που έχουν βάλει, είδα σε ένα ρεπορτάζ, αν δεν κάνω λάθος, από το εξωτερικό μας ήρθε, όπου έβαλαν, λέει, μάσκα σε όλη τη Φάτνη, μέχρι και στα ζωάκια. Και στο μικρό Χριστούλη του έβαλαν μάσκα. Καταλάβατε. Το έμπλαστο προχωράει. Δεν στέκεται μόνο εδώ. Πάει και πιο βαθιά. Σε αυτό εδώ. Άντε. Κοιτάξτε όμως. Βουνά. Ωραίο πράγμα, ε. Γιατί να φορέσεις έμπλαστο μπροστά όταν έχεις τέτοιο θέαμα και δεν είναι κανένας κοντά. Εγώ το είπα. Δεν μπορώ να κάνω παρέα με μασκοφορεμένους. Και δεν σας λέω εκεί που υπάρχει συνωστισμός. Δεν μπορώ να κάνω παρέα στα βουνά με ανθρώπους που φοράνε έμπλαστο. Κανένας δίπλα τους. Ήλιος, ουρανός, απέναντι θάλασσα στο βάθος. Δεντράκια, πουλάκια, ζουζουνάκια, φιδάκια. Και γι' αυτό εγώ θα κάνω παρέα. Με ό,τι βρίσκω στο βουνό θα τους μιλάω. Έτσι τώρα θα πω τον πόνο μου στην κυραχελώνα. Για πού το έβαλες, κυραχελώνα μου? Δεν φοράς μάσκα. Θα σου ρίξουν πρόστιμο. Κατά πού πάει ένς? Χωρίς μάσκα, ε? Κάποιος φραπές θα τριγερνά και θα σου ρίξει ένα πρόστιμο, όχι 150 ευρώ. 300 το ανέβασαν. Τα ακούς? 300 το ανέβασαν το πρόστιμο. Το αύξησαν. Δεν αύξησαν όμως τις ΜΕΘ, τις συντατικές δηλαδή, δεν αύξησαν τα λεωφορεία, δεν αύξησαν τις διδακτικές αίθουσες, δεν αύξησαν, σου λέω, τίποτες. Ούτε καν τις προσλήψεις ιατρών και νοσοκόμων. Τίποτα, σου λέω, δεν μ' ακούς. Σε συμβουλεύω για το καλό σου. Μπορεί να κυκλοφοράς εδώ, πάνω στο βουνό. Άκουσέ με, κύριε Χιλώνα μου, φόρα το φυματρό σου, φόρα. Θα σε δει κανένας σκουρδελιάς. Α, είδες, φοβήθηκε μόλις είπα το σκουρδελιάς. Μαζεύτηκε το κουρίτσι μας. Φόρα, σε παρακαλώ, τη μάσκα σου. Μη μου το κάνεις αυτό. Και αν πεταχτεί κανένας τσιόδρας ή κανένα από τα παπαγαλάκια, ε, ξέρεις τι θα λένε? Να εμβουλιαστείς από τις πρώτες. Ναι, ναι. Και μετά θα μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερη και ωραία. Δεν μ' ακούς? Άντε. Άντε, καλό δρόμο να έχεις. Και να προσέχεις, ε. Μην πέσει τίποτα σε κανένα μπλόκο, την έβαψες. Δεν μπορεί στο καβούκι της να μένει εσόκλειστη κι αυτή. Δεν μπορεί δηλαδή μια χελώνα ελεύθερη να κυκλοφορεί. Τα ακούς, χαρδαλιά, τα ακούς!